Μάθαμε το λοιπόν για ποιο λόγο είναι αυτό εδώ το κουτί. Παιδιά, αυτό το πετό είναι ακριβώς το ίδιο πετό. Είναι ακριβώς το ίδιο πετό όπου θα πέσει και στους πυλώνες. Να... Κάτι είπε ο φίλος. Για πες το πάλι, φίλε! Ζήτω, ζήτω! Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Αυτά τα παιδιά μου το είπανε, έτσι, προλίγου. Λοιπόν, α εξηγήσω με λίγα λόγια τι γίνεται. Αυτό εδώ το πετό, παιδιά, σε αυτό εδώ το κήπο, είναι ακριβώς το ίδιο πετό όπου θα πέσει και στους πυλώνες. Για το λόγο αυτό, οι υπεύθυνοι θεώρησαν προνιμότερο να βάλουν αυτό το κήπο εδώ, που δεν εμποδίζει τις εργασίες περαιτέρω, έτσι ώστε με αυτά τα όργανα τώρα που τρυπάει εδώ ο μάστορας και ο τεχνίτης, να δούνε δύο πράγματα. Πρώτον, τη θερμοκρασία, και δεύτερον, την αντοχή του υλικού σε διάφορα πράγματα. Για αυτούς τους δύο λόγους σχηματίστηκε αυτός εδώ ο κήπος. Ξέρω ότι οι απορίες σας έχουν καταγραφεί, με ρωτάτε συνέχεια, δεν ήξερα την απάντηση. Τώρα που την ξέρω με σιγουριά, είναι, δοκιμάζουν για τη θερμοκρασία και για την αντοχή του υλικού. Είναι το υλικό ακριβώς που θα πέσει στον πυλώνα. Ζήτω οι ΑΕΚ μάγκες, πάω κάτω στο θερείο, την πενταβέλωνη, τούτην εδώ, πενταβέλωνη, πρέσα μας, έτσι. Να είμαστε όλοι καλά παιδιά, μόνο υγεία, μόνο υγεία.